Ξεκινάμε τον κύκλο των σχολείων για τη σημερινή πρόκριση του Ολυμπιακού από τον Μιχάλη Τσόχο. Μιχάλη, καλησπέρα. Γεια σου Γιάννη. Χαίρετε. Τέλος καλό. Ναι. Αλλά μέχρι εκεί. Πόσα καλά. Ναι. Ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που ήθελε, την πρόκριση στους ομίλους του Europa League. Το σημαντικότερο όλο νομίζω είναι αυτό που συμβαίνει μετά τη λήξη του αγώνα, όπου φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός ξαναβρίσκει μια επανασύνδεση με το κοινό του, την οποία τη βρήκε σε όλη τη διάρκεια του μάτς. Το λέω αυτό γιατί το τελευταίο διάστημα, αρκετούς μήνες, το κοινό ήταν απογοητευμένο, συχνά αποδοκίμαζε. Σήμερα ήταν φανερό από το πρώτο λεπτό μέχρι και την διαδικασία του πέναλτι ότι η ομάδα ξαναβρίσκει μια επαφή, μια ψυχική επαφή με το κοινό, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Ολυμπιακός σήμερα ήταν καλύτερος από τον Απόλλων Λεμεσού, αλλά δεν ήταν όσο καλός θα έπρεπε να είναι για να το τελειώσει το μάτς. Ο Χουάνγκ δεν ήταν όσο καλός ήταν στην Κύπρο και φαινόταν να έχει ένα έλλειμμα δυνάμεων. Γι' αυτό άλλωστε νομίζω και αντικαταστάθηκε κιόλας. Είδαμε ξανά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, αλλά δεν τα είδαμε στο βαθμό που τα είδαμε στην Κύπρο και δεν τα είδαμε και στην ένταση που τα είδαμε στην Κύπρο. Ο Ολυμπιακός σήμερα είχε ορισμένους παίχτες να δείχνουν ότι βελτιώνονται όσο περνάει ο καιρός, αλλά δεν ήταν τόσο κοινικός όσο θα έπρεπε ώστε να τελειώσει τις φάσεις που δημιούργησε. Δεν κινδύνευσε πολύ σοβαρά, αλλά το καταλάβαινε σε όλη τη διάρκεια του μάτς, και ας μην του έκανε φάσεις ο Απόλλωνας Λεμεσού, ότι αν μείνει αυτό το 1-0 μέχρι αργά στο μάτς, μετά θα λαχταρίσει ο Ολυμπιακός, και τελικά δεν λαχτάρισε απλώς, αλλά δέχτηκε και γκολ ισοφάρισης στο 90. Στην παράταση, παρά το γεγονός ότι έπαιξε 20 από τα 30 λεπτά με παίχτη λιγότερο, δεν κινδυνεύσε καθόλου. Θα έλεγα μάλιστα ότι αυτός ήταν που επιδίωξε να μην πάει το μάτς στα πέναλτι, και εκεί την έκανε πάλι τη δουλειά ο Βατσλίκ, ο οποίος είναι ένας πολύ έμπειρος τερματοφύλακας, πάρα πολύ ψύχρεμος, πολύ κρύο μυαλό, το καταλαβαίνεις αυτό σε πολλά σημεία των παιχνιδιών. Μπορεί να μην είναι στην ποιότητα που είχε πριν 2-3 χρόνια, γιατί τα προβλήματα με τα πόδια του δημιουργούν ζητήματα στις εξόδους ή στο να παίζει μακριά από την περιοχή, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας πολύ έμπειρος τερματοφύλακας. Έπαιξε με πολύ μεγάλη σιγουριά κάτω από τα δοκάρια του και κάπως έτσι έκανε 3 επεμβάσεις σε 4 εκτελέσεις και έστειλε τον Ολυμπιακό στους ομίλους του Europa League. Ο Ολυμπιακός είναι που κατασκευή, το καταλαβαίνεις, έρχονται συνεχώς μεταγραφές, φεύγουν συνεχώς παίκτες, θα έρθουν και άλλοι παίκτες. Ο νέος προπονητής θέλει πολύ χρόνο που μπορεί να το πάει στη σεζόν. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 1 μήνα ακόμη, διότι η εντεκάδα που θα καταλήξει να είναι βασική μετά από 1 μήνα δεν ξέρουμε καν ποια θα είναι και πόσα καινούργια πρόσωπα θα έχει μέσα της. Το μόνο που μπορεί να της συμβαίνει τώρα με έναν καινούργιο προπονητή και τόσες πολλές μεταγραφές είναι νίκες και προκρίσεις στην προκειμένη περίπτωση. Μόνο έτσι θα τρέφεται αυτό το χρονικό διάστημα. Πάμε, συνεχίζουμε τα σχόλια με Αντώνη Πανούτσο. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το εντυπωσιακό είναι ότι πιάνει τα πέναλτι. Ναι. Έχει όλα από την διαγωνία. Ναι, αυτό έλεγα. Διάλεξε γωνία, ναι, και το πήγε σε ρί. Ναι, ναι. Και κανένα από τα πέναλτι αυτά δεν είναι πραγματικά καλό. Δεν είναι χαμηλά. Ναι. Το καλύτερο για τον τερματοφύλακα είναι εκεί πέρα, στο ύψος του μέτρου περίπου. Γιατί δεν ξέρεις, καθυστερεί περισσότερο να πέσει, ας πούμε, στην εκτείναξη. Και αν πάει τώρα ψηλά, ας πούμε, εντάξει, δεν πιάνεται συνήθως. Αλλά εντάξει, διάλεξε γωνία και έπεφε. Και αυτό που τρώει, ας πούμε, από την άλλη πλευρά. Ο Ολυμπιακός, κοίτα, ήταν λίγο πιο ζωντανός από συνηθισμένα. Αλλά τα ελαττώματα τα οποία έχει σαν ομάδα, ας πούμε, παραμένουν τα ίδια. Ας πούμε, το βασικότερο όλο είναι ότι δεν μπορεί να βγάλει συνδυασμένα παίκτες από τις πτέρυγες. Δηλαδή δεν έχει ούτε την ικανότητα ωραία του να το κάνει αυτό. Κάποια στιγμή έδειχνε πάνω στην παραμονή του στον Ολυμπιακό να βελτιώνεται αυτό το πράγμα. Αλλά πάλι επέστρεψε στα συνηθισμένα, δηλαδή να φρενάρει και να δίνει την μπάλα πίσω. Και φαίνεται καθαρά, δηλαδή, το πόσο πολύτιμοι οι παίκτες είναι στον Ολυμπιακό, αφού προχωράνε την μπάλα ακόμα και να τη χάσουν. Για τον λόγο ότι είναι και ο μόνος τρόπος να αισθανθεί πίεση η αντίπαλη άμυνα. Αλλιώς διαφορετικά προσαρμόζεται. Τώρα, δεν ήταν οι παίκτες. Προσπαθήσαν όλοι, δεν υπάρχει κάποιος, και είναι και λογικό, ας πούμε, να το πάρει, ας πούμε, στο παιχνίδι, ας πούμε, ελαφρά, ήταν αδύνατο. Δεν έχει, ξέρεις, αν με ρωτήσεις, ας πούμε, ποιος είναι ο διακριτής που έχει το μάτι πάνω από την τα λοιπά,
Εγώ θα έλεγα από τη μεριά μου Εμβιλά, ο οποίος είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί και ανοίγει τουλάχιστον να σκότει στους παίκτες, εφόσον δεν μπορούν να βγουν συνδυασμένα τα πλάγια back με τα extreme, χρειάζεται η βαθιά μπαλιά, και η βαθιά μπαλιά την είχε ο Εμβιλά, μπορούσε να βγάλει, ξέρω, να βγάλει αρκετούς ας πούμε στην επίθεση. Από εκεί πέρα αμυντικά στήκεται αρκετά καλά. Το γκολ το οποίο τρώει, το τρώει ξεκινώντας ότι κάποιος δεν μάρκαρε από τα αμυντικά χαφ και του έδωσε τη δυνατότητα. Αντώνη, σου ζητώ συγγνώμη, πρέπει να σε διακόψω για λίγο, ότι έχουμε είδηση για την μεταγραφή του Στέρα Αλεξανδρόπου. Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη μαζί μας. Τάσο. Λοιπόν, γεια σας. Υπάρχουν δημοσιεύματα στην Πορτογαλία τα οποία επιβεβαιώνονται. Οι πληροφορίες μας λένε ότι η μεταγραφή του Στέρα Αλεξανδρόπουλου στην Sporting Λισαβόνα έκλεισε στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Παναθηναϊκό, συν 30% ποσοστό μεταπόλησης. Ήταν το ποσοστό μεταπόλησης στο οποίο επέμενε ο Παναθηναϊκός. Είχαμε πει ότι κάτω από το 25% δεν έπεφτε, το ανέβασε κι άλλο, και φυσικά είναι ένα πολύ καλό deal. Αν λάβουμε υπόψη μας το ποσοστό μεταπόλησης, το οποίο είναι 30% συν τα 4,5 εκατομμύρια καθαρά, συν κάποια bonus που θα πάρει ανάλογα με τις συμμετοχές του παίκτη. Οπότε λογικά ο Αλεξανδρόπουλος αύριο θα μεταβεί στην Πορτογαλία για τα περαιτέρω. Και μάλιστα, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για την απόκτηση 2 χαφ. Ναι, σωστό. Μάλιστα, Τάσο, ευχαριστώ πολύ. Έγινε. Αυτά από τον Τάσο Νικολογιάννη. Κλείνει, έκλεισε η μεταγραφή του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου και επιστρέφουμε στον Αντώνη Πανούτσο. Αντώνη, συγγνώμη και πάλι. Όχι, συγγνώμη. Με τα χρόνια εσείς καταλαβαίνεις ότι μια μεταγραφή θα γίνει. Ναι. Έδειχνε δηλαδή του Αλεξανδρόπουλου ότι θα γίνει η μεταγραφή. Το λέγαμε και στην εκπομπή με τον Κάμπερ, από την αρχή. Τώρα από εκεί και πέρα, ας πούμε, θα έπαιρνε ο Παναθηναϊκός το καλύτερο δυνατό, ας πούμε, ώστε να μπορείς να δικαιολογήσεις κιόλας με την μεταγραφή η οποία έγινε. Ένα παίκτη ο οποίος θα είναι, ξέρεις, η πρώτη αλλαγή στην πραγματικότητα στα χα. Σωστό. Ενώ παίκτης ο οποίος έγινε, είχε πολύ, πολύ καλό deal να πάρουμε εδώ. Τώρα για τον Ολυμπιακό θα φανεί, ας πούμε, αν μπορεί, ξέρω εγώ, κάποια extreme τουλάχιστον να του βγουν πάνω στη διάρκεια. Και επίσης προφανώς, ας πούμε, και αν μπορεί ο Ιτζο Ουάνκ να μπορέσει να βοηθήσει στην επίθεση, γιατί δεν γίνεται με τον Ελαραμπή, ας πούμε, στην ηλικία που είναι, ξέρω, να βγαίνει ολόκληρο το μάτσο, και εφόσον δεν εμπιστεύεται τον Χασάν, ας πούμε, για να βάλει, δεν πήγε καθόλου σε αυτό το μάτσο, δεν έχει τη δυνατότητα. Θέλω να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται ενίσχυση για να μπορέσει να σταθεί. Για Champions League δεν μιλάμε, ας πούμε, αλλά και για το Europa League του χρειάζεται ενίσχυση για να μπορέσει να σταθεί. Οκ. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Τίποτα άλλο? Όχι. Έγινε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Έγινε. Λοιπόν, αυτά και από τον. Λοιπόν, έχουμε έναν Ολυμπιακό που στο πρώτο ημίχρονο έδειξε πράγματα, έκανε πράγματα, όσο άντεχε ο Κορεάτης, δηλαδή, και ήταν μέσα στο γήπεδο, έδειξε κάποιες αρετές, κυρίως με τις κάθετες του μπαλιές, αλλά και με το γρήγορο pressing που έκανε, που δεν το περίμενα, έτσι, δεν του το είχα, αλλά έκανε και αυτό σήμερα ο Κορεάτης, ο Ολυμπιακός που στάθηκε ένα ημίχρονο καλά και στο δεύτερο ημίχρονο παρέδωσε τη ψυχή του, το σώμα του και δεν ξέρω εγώ τι άλλο σκέφτηκε ο προπονητής στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι πιθανότατα να μην αντέχει η ομάδα να παίξει δύο ημίχρονα. Δεν βλέπω άλλο λόγο να δώσει την μπάλα στον Απόλλωνα και να γυρνάει γύρω από την περιοχή. Όχι ότι είχε κάποιες σοβαρές ευκαιρίες ο Απόλλωνας. Και το γκολ που τρώει ο Ολυμπιακός είναι το συνηθισμένο γκολ που τρώει το τελευταίο μάτς, να παίζουν βόλεϊ στην περιοχή του με κεφαλιές και να μπαίνει μπάλα είτε χτυπώντας σε παίχτη δικό του, είτε χτυπώντας σε κάποιον να την βρίσκει κάποιος παίχτης του Απόλλωνα και να μπαίνει το γκολ. Νομίζω ότι θέλει πολύ διόρθωση ο Ολυμπιακός, δεν μπορεί να το πάει έτσι. Δεν γίνεται να το πάει έτσι. Στους ομίλους του έφαρα δούμε και την κλήρωση. Θα βρει πολύ καλύτερες ομάδες από αυτές που απέκλεισε τώρα για να φτάσει εδώ, να πάει στους ομίλους. Μπορεί να είναι στους ισχυρούς, αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες που υπάρχουν στο UEFA είναι καλές. Ένας Ολυμπιακός που εμένα με προβλημάτισε πολύ στο δεύτερο ημίχρονο, πάρα πολύ. Δηλαδή σκασμένοι ποδοσφαιριστές, καμία λογική μέσα στο παιχνίδι, δεν το περίμενα αυτό το πράγμα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, και από την ώρα που βγήκε και ο Κορεάτης νομίζω ότι σχεδόν παρέδωσε χρόνο. Νομίζω ότι άργησε ο προπονητής του Ολυμπιακού να κάνει αλλαγές, δεν του βγήκανε κιόλας, δηλαδή η αλλαγή με τον Ρατζέλοβιτς δεν του βγήκε, γιατί ο Ρατζέλοβιτς έκανε κάποιες διεκδίσεις, αλλά έχει την
κάνει να τα μεταφράσει τέλος. Δεν έκανε πράγματα μέσα στην Αιγύπτου. Δεν λέω ότι δεν προσπάθησε, λέω ότι δεν βγήκανε πράγματα. Ούτε ο Ντελαφουέντε του βγήκε, δεν νομίζω ότι προσέφερε τίποτα στο μάτς. Έμεινε και με 10 παίχτες. Έβγαλε και τον μοναδικό παίχτη ο οποίος έκανε πράγματα μέσα στο γήπεδο, μπροστά στην προσωπική γραμμή και μετά ουσιαστικά ο Ολυμπιακός έμεινε χωρίς κυνηγό. Δηλαδή οι προσπάθειες των νήσων για να κάνουν κάποιες μπαλιές ή μακρινές μπαλιές που προσπαθούσαν να βρούνε τους επιθετικούς δεν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Γενικά με προβλημάτισε πολύ ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι θέλει αλλαγές ο Ολυμπιακός. Θέλει πολλές αλλαγές και θέλει και αλλαγή λογικής, ψυχολογίας, νοοτροπίας. Νομίζω ότι θέλει πολλά. Θέλει πάρα πολλά. Είναι άδικο για τον Μπά γιατί ήταν πολύ καλό σήμερα. Δεν άφησε καμία φάση να την περάσει. Άδικο για τον Μπά γιατί πήρε η μία κάρτα που πήρε δεν είναι κίτρινη. Πήρε και τη δεύτερη που λογικά είναι γιατί είμαι μακριά δεν μπορώ να το δω. Προς τη στιγμή πίστευα επειδή δεν ήξερα τα όρια που ήταν κατευθείαν κόκκινη, αλλά όχι και σε κίτρινη. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός του δεύτερου ημιχρόνου εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μπορεί να πήρε την πρόκληση, μπορεί να είναι στους ομίλους του UEFA, αλλά με αυτήν την εικόνα υπάρχει θέμα. Θα τα πω, ξέρεις και πάμε και μετά. Ξέρεις με τους Σοκρατές θέλω να κερδίσω όσο δυνατόν χρόνο για να μπορέσει να βγει και κάποιος. Σε αρκετά πράγματα συμφωνώ σε αυτά που έχεις μπει. Απλά η δεύτερη κίτρινη του Μπά είναι σωστή. Για την πρώτη και εγώ έχω αμφιβολίες. Γιατί εγώ ήμουν πιο κοντά, γιατί είδα και στο replay. Για τη δεύτερη και εγώ, λέω. Ναι. Εντάξει, και... κοίτα, το γεγονός ότι έβαλε το Ραντζέλοβιτς. Τον έβαλε το Ραντζέλοβιτς γιατί ήθελε να χτυπήσει την κόντρα. Να βρει γρήγορα πόδια. Αυτό πιστεύω εγώ ότι ήταν το σκεπτικό με το Σέρβο που έκανε τις πλαγιοκοπήσεις. Απλά το θέμα με τον Ολυμπιακό είναι ότι δεν τελείωσε το μάτς και έπαιζε με τη φωτιά. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός επέξε στην κόντρα. Είχε όμως το δοκάρι του Γκούντε. Είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία του Μασούρα που να κάνει το 2-0. Που ο Μασούρας έσπασε και την κίνια δηλαδή με τον κόμμα. Δεν λέω ότι δεν ήταν ο καλύτερος από τον Ναδόλ, ότι πέρασε άδικα. Ναι, ναι. Ότι η εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο να δώσει την μπάλα για να είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Και στο πρώτο ημίχρονο είχε δώσει μπάλα. Εντάξει, για μικρό διάστημα. Ναι, γιατί σε ένα σημείο στο ημίχρονο η κατοχή ήταν, που την είδα κάπου σε 42-58. Το έκανε αυτό προφανώς γιατί θέλει να βρει χώρους να εκμεταλλευτεί τις πάσες του Χουάνκ, όσο είχε δυνάμεις ο Χουάνκ. Ξέρεις, όπως έγινε στο πρώτο μάτς. Απλά δεν του κάθισαν καθόλου οι φάσεις που και στο πρώτο ημίχρονο υπήρχαν καλές στιγμές. Υπήρχαν φάσεις. Ναι, υπήρχαν καλές στιγμές. Δεν υπήρχε όμως καλή τελική προσπάθεια. Εδώ ακόμα και στην παράταση. Χάνει και ο Λαραμπή με το καλημέρα ευκαιρία. Ήταν μάτς το οποίο στράβωσε. Όταν ένα μάτς μπάμπι το αφήνει αυτή την αποπλήμη στο 1-0. Όταν δεν τελειώνει ο Ολυμπιακός αυτά τα μάτς, έχει τέτοια προβλήματα. Γιατί πια φαίνεται ότι δεν έχει τις δυνάμεις ο Ολυμπιακός για να παίξει 90 λεπτά δυνατά, γερά και μέσα στο μάτς κτλ. Φαίνεται ολοκάθαρα ότι δεν έχει τις δυνάμεις. Βλέπεις ότι στο τέλος προς το τέλος οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού δεν έχουν τσαγανό, δεν έχουν φρεσκάδα, δεν έχουν αυτό. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τον Ενδυλά, ο οποίος ήταν σε όλο το μάτς πολύ δυνατός, πάρα πολύ καλός και απροσπέλαστος και με τις μπαλιές του και με τα αυτά του κτλ. Δεν είδα κάποιον άλλον να είναι έτσι τόσο πολύ φρέσκος και τόσο πολύ δυνατός μέσα στο μάτς. Εγώ μπορεί να κάνω και λάθος. Και όχι, ο Μπάι μπορεί να έχει αποβληθεί, αλλά και ο Μπάι ήταν πάρα πολύ καλός και ήταν και για τρίτο το παιχνίδι. Ναι. Το είπα, είναι άδικο για τον Μπάι αυτό το τέτοιο. Μα ο κόσμος καταλαβαίνει και γι' αυτό το χειροκρότημα του κόσμου. Το χειροκρότημα στον Μπάι στο τέλος γίνοντας ήταν επιβράβευση. Βεβαίως. Ήταν επιβράβευση. Και βέβαια να πούμε και δύο καλές κουβέντες για τον Βάτσικ. Έχει ευθύνη στον γκολ. Δεν γίνεται ρε φίλε εκεί πέρα, είσαι τώρα δεν θα πάρει την μπάλα, πιάστη να τελείωσε τη φάση. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Η μπάλα φεύγει, πάει από αυτού, ξαναγυρνάει πίσω, παίζει με πόλη, πρέπει να την τελειώσεις, είναι στο ένα μέτρο. Η μπάλα βγαίνει, την παίρνεις και τελειώνει η φάση. Εδώ πρέπει να την δώσουμε τα έσημα, διότι... τρία πέναλτι φίλε. Τρία πέναλτι. Και ένα με την Πρατισλάβα, τέσσερα. Είναι, εντάξει. Αυτός έχει δώσει τις προκρίσεις στα πέναλτι, έτσι, εντάξει, για να μην
και οι παίχτες που τα βάζουν βέβαια. Αλλά γενικώς, εντάξει, θέλει δουλειά ο Ολυμπιακός, θέλει πολύ δουλειά. Και θέλει και ενίσχυση. Θέλει και ενίσχυση. Δεν γίνεται. Θα περιμένουμε. Υπάρχουν οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός θέλει ενίσχυση. Δεν φτάνουν αυτοί που έχει, δηλαδή. Έχουν αρχίσει και φεύγουν και λες, δεν φτάνουν. Θέλει ενίσχυση. Okay, θέλει και έναν να δώσει μια ανάσταση στην Ελλάδα. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Σαν έξω το εξάρι. Ναι. Έγινε, Παμπίνο. Έγινε. Να είσαι καλά, φίλε μου. Λοιπόν, και από τον Μπάμπη Χριστόγλου πηγαίνουμε στον Κώστα Νικολακόπουλο. Πολύ ωραία. Έλα, Κωστή. Έλα, να τι κάνει. Εσένα που σου αρέσουν και τα στατιστικά και φαίνεται πρώτη φορά πέναλτι στο Καρασκάκη σε ευρωπαϊκό μάτς. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να μην έχει κερδίσει τα 9 τελευταία του ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά έχει βρει τρόπο να περνάει στα πέναλτι. Οπότε είμαστε εντάξει. Ξεχρεώνουμε τη Λουντογκόρετ. Μας κάνει λίγο, όπως το λένε, θρίλερ, λίγο καρδιά, λίγο ξέρω εγώ κλπ. Αλλά αφού βρήκε αυτό το τρόπο, οκ. Okay. Μόνο που πρέπει τώρα είναι όμιλοι και θα κερδίσει κανονικά. Και είναι όλα ένα-ένα τα παιχνίδια. Εντάξει, μπορεί να τα 2-2 πρώτη Σλάβα. Όλα. Και με την Σλόβαν ήταν, όπως είπε, στην παράταση. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι εν τέλει αποδόθηκε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη έσω μέσα από τη διαδικασία των πέναλτι, γιατί ήταν ξεκάθαρα η ομάδα που έπρεπε να περάσει ο Ολυμπιακός μέσα και από τα δύο παιχνίδια. Οι ευκαιρίες που έκανε σε σχέση με τον Απόλλωνα να είναι τριπλάσιες τουλάχιστον, τουλάχιστον τριπλάσιες. Και σήμερα, ειλικρινά δεν θυμάμαι, εκτός από ένα αυτό το Απόλλωνα έξω από την περιοχή που έφυγε λίγο out, δεν έκανε φάση. Ο Απόλλωνας έκανε μία φάση το 90 και βάλε γκολ. Αν πιάσουμε και φάση και μια ψιλοκαραμπόλα που πήγε να γίνει στη... που την έπιασε ο Βασιλίκ, δεν ήταν δηλαδή κάτι το συγκλονιστικό. Εντάξει, δεν λέω ότι ήταν μια ομάδα επικίνδυνη, καλή, αλλά χωρίς να βγάζει φάσεις. Ο Ολυμπιακός έβγαζε φάσεις και τις έχανε όπως τις έχανε και στο πρώτο παιχνίδι. Σύμφωνο. Είχε και ατυχία με τα δύο δοκάρια του Κούντε και έξω και μέσα. Είχε και θέμα, είναι ξεκάθαρο για μένα ότι, το λέω εγώ βαρθεί να το λέω τόσο καιρό, ότι ο Ολυμπιακός εκτός από προσθήκες που είναι εξόφθαλμο ότι θέλει σε κάποιες θέσεις. Και νομίζω ότι θα ενισχυθεί η θέση του Center Four με τον Κορεάτη που ήρθε σήμερα. Γιατί βλέπουμε ότι και ο Λαραμπή δύσκολα τα καταφέρνει μόνος του. Γιατί περνάνε και τα χρόνια και θέλει γενικά μια φρεσκάδα ο Ολυμπιακός. Η φρεσκάδα την οποία ελπίζουμε να πάρει από τους Κορεάτες, από τον Τελαφουέντε, και από τους παίχτες που θα έρθουν ακόμα. Φεύγοντας βέβαια και κάποιοι παίχτες όπως ο Μαντί, ο οποίος θα αποχωρήσει, είναι θέμα καθαρά ημερών, ίσως και ωρών, αλλά τέλος πάντων είναι θέμα χρόνου να το πούμε έτσι. Ο Μπα πραγματικά, okay, ο Βασιλίκ ήταν ο ήρωας του παιχνιδιού, με τα πέναλτι που έπιασε. Το μειονέκτημα που έχει όταν η μπάλα είναι ψηλά και είναι από τα πλάγια, το ξέρουμε. Πιθανότατα το ξέρουν, όχι πιθανότατα, είναι σίγουρο το ξέρουν και άλλες ομάδες και το εκμεταλλεύονται οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού. Έχουμε όμως μάθει πλέον και ότι έτσι πιάνει εύκολα πέναλτι. Τέσσερα. Έτσι. Ο Μπα ήταν ο ήρωας και πήγε να γίνει ο μοιραίος, ευτυχώς δεν έγινε, γιατί ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού στο 90, στα 100 λεπτά, όχι 90, στα 100 λεπτά που έπαιξε. Και δείχνει, συγγνώμη ρε Κώστα που σε διακόπτω, δείχνει μια φοβερή σοβαρότητα στα μάτια που έχει χρησιμοποιηθεί φέτος. Ναι, γι' αυτό και είναι, γιατί αυτό του έλειπε. Έπαιρνε την μπάλα και την έδινε στον αντίπαλο, έβαζε τον γκολ, έκανε πέναλτι. Η αποβολή με τη Λουντογκόρετς που ήταν εκεί στο... Και σήμερα η αποβολή θα μπορούσε να έχει αποφύγει την πρώτη κίτρινη κάρτα, η οποία ήταν βέβαια αυστηρή, αλλά θα μπορούσε να έχει αποφύγει ένα φάουλ στη γραμμή, ναι. Στη γραμμή του πλάγιου out, 40 μέτρα μακριά από την εστία. Αλλά τέλος πάντων, είναι ο καλύτερος center back του Ολυμπιακού, σχεδόν μακράν, εδώ και τουλάχιστον 4, όχι τουλάχιστον, και τα 4 τελευταία παιχνίδια, από τότε που ήρθε ο Ισπανός, είναι ο καλύτερος παίκτης, ο καλύτερος αμυντικός του Ολυμπιακού.
Σίγουρα δεν μας άρεσε μια εικόνα με τον Απόλλωνα να δείχνει να ελέγχει το παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι ακριβώς ήθελε ο Ολυμπιακός να βρει χώρους, είχε πάρα πολλούς χώρους, είναι πραγματικά δεν είναι ακριβώς ατυχία. Ήταν μεγάλη αδυναμία του να μην εκμεταλλευτεί τους χώρους. Ήταν σωστή αλλαγή του προπονητή που βάλει το Ραντζέλοβιτς. Και τουλάχιστον για μισή ώρα που βγάλε έκρηξη ο Ραντζέλοβιτς, εκεί έπρεπε να το πάρει το παιχνίδι πραγματικά ο Ολυμπιακός, να κάνει κάποια στιγμή το 2-0. Καλησπέρα, επειδή σε άκουγα. Ναι. Πιστεύεις πραγματικά ότι ο Ολυμπιακός έχει φτιάξει μια ομάδα που θα τους δώσει πρόκριση, νίκη, οτιδήποτε, ο Κούντε με ένα σούτ εκτός περιοχής? Όχι, αλλά όμως είναι δοκάρια. Γιατί αν είναι έτσι τη βάψαμε. Όχι, δηλαδή, Κούντε είχαν σκορέρει 4 χρόνια, ας πούμε. Ναι, αλλά όταν έχει δύο δοκάρια και το σημερινό, ας πούμε, είναι και σουτάρα. Σουτάρα. Λοιπόν, είναι νομίζω και θέμα, ότι θα το βάλεις στο βιογραφικό του ως δοκάριο, Κούντε. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να βάλεις γκολ στο βιογραφικό σου, θα βάλεις άλλα πράγματα. Αλλά μα φέτος τον βλέπουμε. Φέτος τον βλέπουμε. Δεν τον βλέπουμε πέρυσι. Ναι, όχι, και ήταν και καλό σήμερα. Ναι. Αλλά δεν ξέρω. Εγώ σου λέω ότι είναι, ξέρεις, και τα σημάδια που σου δείχνουν και μέσα στο μάτς. Είναι και στα δύο. Όχι, να δεις τα σημάδια από πέρσι τι δείχνανε, Ηράκλη. Αυτό είναι άλλο θέμα. Α δούμε τα σημάδια τα μεγάλα. Δηλαδή τώρα που ολοκληρώθηκε ένας κύκλος, έτσι, γιατί απόψε τελείωσαν τα προκριματικά. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, εγώ συμφωνώ μαζί σου, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν έβλεπε τα σημάδια. Είχε μια έτοιμη δικαιολογία για αυτή την ιστορία, που ήταν ο προπονητής, ο προηγούμενος, της Κατάρατος. Και εντάξει, σου λέει ότι και να στραβώσει το πράγμα, θα την πληρώσει ο Μαρτίνς και θα πάμε παρακάτω. Αυτό είναι τώρα. Δηλαδή, ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι απόρρια του λάθους που έγινε στην ανάλυση της περσινής χρονιάς. Και αυτό το λέω πλέον γιατί δεν περιμένουμε άλλο παιχνίδι. Τώρα θα πάει στους ομίλους του Ευρωπαϊκού, θα μάθουμε τους αντιπάλους και θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Αλλά για να μιλήσω λίγο γενικότερα, γιατί το παιχνίδι το σημερινό δεν είναι ένα μάτι για το οποίο μπορεί να πει κανείς πολλά. Θέλω να πω ότι οι ομάδες δεν, πώς το λένε, καλυτερεύουν γιατί κάτι συμβαίνει παράξενο, ξέρω εγώ, αρχίζει να βρέχει από τον ουρανό λεφτά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να γίνει. Μπορεί και αυτό να συμβεί και να μην καλυτερεύσουν. Δηλαδή πραγματικά και να μπουν και πάρα πολλά λεφτά και εκεί πάλι να μην γίνει τίποτα. Γιατί αν δεν διαβάζεις καλά όσα έχουν προηγηθεί, και αυτό δεν το λέω για τον Ολυμπιακό εγώ, το λέω για το σύνολο των ελληνικών ομάδων. Φέτος οι ελληνικές ομάδες ζήσανε όλες λίγο πολύ διάφορα πατατράκ εξαιτίας της τεράστιας αδυναμίας τους να καταλάβουν τι ομάδες είναι πρώτα απ' όλα. Αυτό εν μέρει δικαιολογείται γιατί έχουμε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι πραγματικός παραμορφωτικός καθρέφτης. Δηλαδή μπορεί να σε πείσει για οτιδήποτε το ελληνικό πρωτάθλημα. Βλέποντάς το, μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Δηλαδή να αποφασίσεις, ρε παιδί μου, μια ομάδα να πάρει, ξέρω εγώ, έχει γίνει επανειλημμένος. Η Ελλάδα πρέπει να είναι η χώρα που έχουμε τις περισσότερες μεταμορφώσεις εξτρέμ σε ακραίους αμυντικούς. Άμα το πάρεις ιστορικά. Γιατί προφανώς οι περίφημες μεγάλες ομάδες παίζουν χωρίς κανένα σοβαρή πίεση. Πώς το λένε, προβληματίζονται συνεχώς οι προπονητές τους για το πώς θα βάλουν κανένα γκολ, πώς θα παίξουν καλύτερα. Και όλες αυτού του τύπου οι παρεμβάσεις έχουν να κάνουν σχεδόν αποκλειστικά με αυτό το πράγμα. Δηλαδή με το πώς παίχτες, ας πούμε, χαρισματικοί, καλοί με την μπάλα στα πόδια, μπορεί να προσθεθούν σε μια ομάδα ώστε να την κάνουν λίγο περισσότερο ελκυστική στο μάτι, να χαίρεται ο κόσμος, να βάζει πολλά γκολ κτλ. Ο Ολυμπιακός είναι κατεξοχήν τέτοια ομάδα, αλλά όλες λίγο πολύ οι μεγάλες ομάδες έχουν αυτού του τύπου την προτεραιότητα. Όταν πρέπει να πάμε σε ένα άλλο level, να δούμε πράγματα στα οποία υπάρχει ανάγκη μιας άλλου τύπου αντιμετώπισης, ρε παιδί μου, πολύ περισσότερο σοβαρής, σπάνιως θα καταφέρουμε και σχεδόν πάντα μπερδευόμαστε. Δηλαδή, έχει γίνει αυτό που έχει γίνει φέτος, που ο Ολυμπιακός δέχεται γκολ σε όλα του τα παιχνίδια. Δέχεται σε 3 από τα 6 παιχνίδια του γκολ, όχι, σε 4 από τα 6 παιχνίδια του γκολ μετά το 85, γιατί και με τη Μακάμπη το τελευταίο, μετά το 85 το φάγει στο Καραϊσκάκι και στο πρώτο μάτς με τη Μακάμπη το έχει δεχτεί στο τελευταίο και στη φάση των καθυστερήσεων και με τη Σλόβαν δέχεται γκολ στη φάση των καθυστερήσεων και σήμερα δέχεται γκολ στη φάση των καθυστερήσεων. Και είμαι βέβαιος ότι αύριο πάλι θα συζητάνε για δεκάρια, σεντερφόρ, ξέρω εγώ, τρομερά πράγματα που θα έρθουν, ξέρω εγώ, ακραίους που θα πατάνε περιοχή και θα βγάζουν φίδια από το στόμα και τέτοια. Όταν η δυσκολία αυτής της ομάδας, η τρομακτική δυσκολία αυτής της ομάδας, είναι να κρατήσει το 0, όχι σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, πιστεύω στο ρέντι σε δίτερμα. Πραγματικά θα ψάξω να βρω αν υπάρχει δίτερμα, ρε παιδί μου, στο ρέντι που έχει γίνει
φέτος, στο οποίο να έφυγε ο προπονητής και να είπε εσείς οι τέσσερις που παίξατε σήμερα πίσω, είστε τρομεροί. Και γιατί το απλοποιώ, εσείς οι τέσσερις που παίξατε σήμερα. Γιατί στα περισσότερα τα παιχνίδια, τα λάθη τα οποία γίνονται και πληρώνονται, είναι μεμονωμένα, είναι ατομικά, δεν είναι ζητήματα, ας πούμε, συγχρονισμών. Ίσα-ίσα, που από συγχρονισμούς Ολυμπιακός, αν δεις πόσα γκολ του δεν έχουν μετρήσει γιατί ο αντίπαλος συνελήφθη σε θέση offside, θα τρομάξεις. Πρέπει να είναι 5-6 φέτος από το ξεκίνημα της χρονιάς. Αυτό σημαίνει τι? Ότι σε επίπεδο, ας πούμε, συγχρονισμού, εμπειρίας και σε γενικές γραμμές, η τετράδα ή πίσω με κάποιο τρόπο ψιλολειτουργεί. Τι να κάνουμε που ο ένας δεν έχει μυαλό, ο άλλος δεν έχει έκρηξη, ο τρίτος δεν ξέρει να κάνει με την μπάλα, ο τέταρτος είναι ακραίο μπάκα αλλά θέλει να παίζει επιθετικά, ο άλλος δεν ξέρω τι είναι κτλ. Κτλ. Σήμερα ο Ολυμπιακός προσπάθησε να κάνει κάτι το οποίο είναι για τα μέτρα του τη δεδομένη στιγμή ανθρωπίνως αδύνατο. Δηλαδή να αφήσει την μπάλα σε έναν αντίπαλο 90 λεπτά από το δεύτερο λεπτό του παιχνιδιού το κάνει. Από το δεύτερο λεπτό μόλις προηγείται κάνει αυτό το πράγμα. Και να αμυνθεί για να κρατήσει το 0, λες και έχουν βάλει ένα στοίχημα με τον εαυτό τους ότι ξέρετε κάτι, από αυτούς δεν θα δεχτούμε γκολ. Και το δέχτηκαν. Και το δέχτηκαν γιατί άφησαν την μπάλα. Τώρα το ότι είχαν 3-4 φάσεις για να το τελειώσουν το παιχνίδι πηγαίνοντας στο 2-0, ή εν πάση περιπτώσει για να αποκτήσουν ένα μεγαλύτερο βαντάζ πηγαίνοντας στο 2-0, δεν αλλάζει κατά τη γνώμη μου την επίδειξη κακής νοοτροπίας που είδαμε και στο σημερινό παιχνίδι, όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια. Δηλαδή, παίζει ο Ολυμπιακός με τον Απόλλωνα Λεμεσού, δεν είναι παράξενο ότι έχει 3-4 φάσεις, 2-3 ευκαιρίες, ένα σου του κουντέ από πάρα πολύ μακριά που πάει στο δοκάρι και μια φάση που δεν περνάει μπάλα τη γραμμή γιατί ο αντίπαλος τη βγάζει με το κεφάλι. Αλίμονο αν δεν υπήρχαν και αυτά. Αυτά στο δεδομένο μάτς και όταν μιλάμε για ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το ελάχιστο που μπορεί να περιμένει κάποιος. 3-4 μεγάλες ευκαιρίες. Τρομερό, το κάνουμε και αυτό στο θέμα. Εδώ πρώτα απ' όλα πρέπει να δεις τι είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα κατά τη γνώμη μου είναι αυτό, είναι η άμυνα. Είναι πως διάβολο αυτή η ομάδα μπορεί να κρατήσει το 0 σε ένα παιχνίδι ανταγωνιστικό. Όχι στο Europa League. Είναι ένα πρόβλημα που το κουβαλάει από πέρσι, από τη στιγμή που φύγανε ο Σισε και οι υπόλοιποι να πάνε στο Κοπα Αφρικα και άρχισαν διάφορες αλχημίες και διάφοροι πραγματισμοί. Δεν το διάβασε αυτό σαν αδυναμία ο Μαρτίνς, δεν το διάβασε ο Ολυμπιακός γενικότερα και εξακολουθεί να το κρύβει κάτω από ένα χαλάκι που λέγεται προκρίσεις στα πέναλτι ή από καλά αποτελέσματα. Δεν το μειώνω. Για μένα πρέπει μια μεγάλη πρόκληση ο Ολυμπιακός με όσα γίνανε. Με το ότι δέχτηκε γκολ στο 90, με το ότι ο Μπα αποβλήθηκε όπως αποβλήθηκε, με το ότι κάποια στιγμή παίκτες οι οποίοι τον είχαν τραβήξει στη διάρκεια του παιχνιδιού κλατάρανε ή γίνανε αλλαγές. Όλα αυτά ήταν πολύ δύσκολα, όπως πολύ δύσκολο είναι σε οποιοδήποτε επίπεδο να πάρει μια ομάδα δύο προκρίσεις στα πέναλτι σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια, ακόμα και αν έχει ένα πάρα πολύ καλό σπεσιαλιστή τερματοφύλακα όπως είναι ο Βασίλη και το ξέραμε. Όλα αυτά είναι σημαντικά, είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό ότι πάει στο Europa League. Είναι σημαντικό ότι από το Europa League θα πάρει και κάποια χρήματα περισσότερα από αυτά που θα έπαιρνε στο Conference. Αλλά αν δεν δει το πρόβλημά του, όσο ακόμα υπάρχει θεωρητικά η πιθανότητα να το λύσει, γιατί είμαστε σιγά σιγά πάμε στα επίπεδα της θεωρίας. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε δυνατότητα προετοιμασίας, ούτε δυνατότητα φιλικών παιχνιδιών, ούτε δυνατότητα δοκιμών, ούτε τίποτα. Αν δεν βρει δηλαδή, για να το ξαναπώ στερεοφωνικά, μία λύση στο πρόβλημα της άμυνάς του, το οποίο τον ταλαιπωρεί από πέρσι, και δεν το βλέπει, δεν θέλει να το δει, δεν θα κάνει παρά τέτοια παιχνίδια και στη συνέχεια. Και στο ελληνικό πρωτάθλημα, εκεί που θα έχει αντιπάλους ανταγωνιστικούς που δεν θα μαζεύονται πίσω και θα το αφήνουν την μπάλα όπως έκαναν τα Γιάννα, και θα το συμβεί και στην Ευρώπη, γιατί στην Ευρώπη δεν υπάρχει περίπτωση ομάδα που βλέπει τον Ολυμπιακό να μην βγει στο γήπεδο για να τον πρεσάρει, για να κρατήσει μπάλα και για να σπεκουλάρει στις αμυντικές του αδυναμίες. Όλες οι ομάδες που παίξανε αυτό προσπάθησαν να κάνουν. Άλλες το κάνανε καλά, άλλες λόγω έλλειψης ποιότητας το κάνανε λιγότερο καλά, αλλά όλες το κάνανε. Και όχι γιατί ο Ολυμπιακός οπισθοχωρεί και τους αφήνει την μπάλα επειδή ξέρω εγώ υπάρχει μια άνωθεν εντολή από έναν κακό προπονητή που θέλει να καταστρέψει το DNA του και να τους κάνει και εμβόλια και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Συμβαίνει για έναν απλό λόγο. Γιατί ο αντίπαλος κρατάει μπάλα, πιέζει και γιατί ο Ολυμπιακός κουβαλώντας την αδυναμία του δεν κάνει τίποτα άλλο από το να επιστρέφει ελπίζοντας ότι θα μπορέσει αυτού του τύπου τη φούρια του αντιπάλου να την απορροφήσει κάποιο με κάποιο τρόπο. Αν έβγαινε, ξέρω εγώ, η άμυνά του ψηλά και παιδευόταν να παίξει, μπορεί να βλέπαμε ξανά ότι είδαμε με τη Μακάμπη στο δεύτερο ημίχρονο. Στα παιχνίδια αυτά που ήρθαν μετά την Μακάμπη. Και δεν είναι ζήτημα, το ξαναλέω, προπονητή, γιατί αν οι προπονητές μπορούσαν να λύνουν αυτού του τύπου τα προβλήματα, δεν θα είχε καμία ομάδα στον κόσμο τέτοια προβλήματα. Θα άλλαζαν οι ομάδες, 2-3 προπονητές, θα βρίσκαν τον κατάλληλο και δεν θα είχαν προβλήματα.
Αυτά. Καλό σας βράδυ. Πάντως να σου πω πάνω σε αυτό. Ναι. Γιατί ξέρεις, το περίμενα για να ολοκληρώσει κάτι. Ναι. Στο σημερινό μάτς. Ναι. Ο Απόλλωνας μπορεί να έχει την κατοχή, αλλά θεωρώ ότι ήταν και βάση και σχεδίου από ένα σημείο και μετά, και γι' αυτό έγιναν και αυτές οι αλλαγές. Για να βγει στην κόντρα με τον Ραντζέλοβιτς, να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του για να βγουν αυτές οι φάσεις, όπως και του Μασούρα. Ναι, ρε, εσύ, κοίταξε. Ο Απόλλωνας είχε σήμερα το σουτ που ήταν στο 80, φεύγα πάλι. Καλό σουτ. Πολύ καλό σουτ ήταν που πήγε στην εξωτερική πλευρά. Ηρακλή, είχε την μπάλα. Την είχε την μπάλα. Αλλά την πίστη ότι θα βάλει γκολ. Την πίστη ότι θα βάλει γκολ κρατώντας την μπάλα. Όποιος δει δυο παιχνίδια του Ολυμπιακού την έχει. Ναι, απλά δεν θεωρώ. Γι' αυτό και σκοράρουν στο 90, γι' αυτό και σκοράρουν, καταλαβες. Ναι, απλά, γιατί... απλά θεωρώ ότι. Ναι. Να μου πεις μετά, αν είχε γίνει το 2-0, θα λέγαμε άλλη κουβέντα σήμερα. Ρε, παιδί μου, αν είχε γίνει το 2-0, εγώ πάλι τα ίδια θα έλεγα. Θα έλεγα ότι ναι, έγινε το 2-0, αλλά ο Ολυμπιακός στο δεύτερο λεπτό βάζει γκολ, αφήνει την μπάλα, μαζεύεται πίσω, κάνει το σταυρό του να μην καταφέρουν οι άλλοι να βρουν μια ευκαιρία. Και στο τέλος βρίσκει ένα δεύτερο γκολ και του φεύγει, όπως το λένε, το άγχος και ανακουφίζεται κτλ. Η προσέγγιση είναι το ζήτημα. Δεν είναι πάντα το αποτέλεσμα. Η προσέγγιση είναι η ίδια σε όλα τα παιχνίδια. Mm-hmm. Σε όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή στην Κύπρο, όταν ο Ολυμπιακός έφυγε από το μάτσο ο Χουάνκ, δεν κάνει τίποτα διαφορετικό από αυτό που έκανε σήμερα. Όταν μπήκε στο παιχνίδι, πάλι το ίδιο πράγμα κάνει. Και στην Κύπρο είχε τις ευκαιρίες για καθαρίστο μάτς. Μα στο ξαναλέω, οι ευκαιρίες αυτές, οι οποίες δεν είναι κανένα εντυπωσιακό νούμερο, ούτε και είναι αποτέλεσμα, ας πούμε, κατοχής μπάλας, συνεργασιών, είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι έχει 2-3 ποδοσφαιριστές, είπε εσύ τον Ραντζέλοβιτς, μπορεί να βρούμε και άλλους, τον Κούντε, ξέρω εγώ, με διάθεση να τρέξουν με την μπάλα στα πόδια. Και να πασάρουν και καλά, όπως έκανε ο Χουάνκ, ας πούμε, στο πρώτο παιχνίδι, και απόψε, ξέρω εγώ, σε 2-3 περιπτώσεις, πολύ λιγότερες, γιατί απόψε έφαγε πολύ ξύλο, τον ξέρανε και τον περιόρισαν. Αλλά αυτό το πράγμα δεν συνιστά, κατά τη γνώμη μου, παιχνίδι, όταν η άμυνα δεν μπορεί να σου δώσει τη βεβαιότητα ότι θα αντέξει και θα κρατήσει. Είναι άλλο πράγμα να το κάνεις αυτό το πράγμα το οποίο περιγράφουμε, γιατί έχεις μια άμυνα που τρώει σίδερα και λες, αυτοί εδώ πέρα δεν θα δεχτούν γκολ ποτέ. Επομένως, ας αφήσουμε λίγο την μπάλα να τους κοροϊδέψουμε στην αντεπίθεση. Και είναι άλλο να το κάνεις γιατί λόγω της άμυνας φοβάσαι την μπάλα να την κυκλοφορήσεις. Ο Ολυμπιακός φοβάται να την κυκλοφορήσει την μπάλα. Μέτρα τις πάσεις που κάνουν και δες πόσοι παίρνουν μέρος στην κατασκευή του παιχνιδιού. Απόψε, στις καλές του φάσεις. Είναι 2-3 πάσεις, maximum. Και είναι ελάχιστοι οι παίκτες οι οποίοι πατάνε περιοχή σε αυτές τις ευκαιρίες. Κλείνει τις φάσεις στο τέλος από το κόρνερ που βγαίνει μπάλα πάνω στη γραμμή. Σε όλες τις άλλες, στην κεφαλιά του Ελαραμπή, είναι ο Ελαραμπή και ο Μασούρας. Πες στην περιοχή, είναι μια πολύ ωραία σέντρα από τον Άβυλα και δεν την τελειώνει καλά ο Ελαραμπή. Αλλά όλα αυτά δεν συνιστούν σοβαρό επιθετικό παιχνίδι και σοβαρή πίεση. Γιατί όμως? Γιατί δεν ανεβαίνει η ομάδα. Η ομάδα φοβάται ότι αν ο άλλος κρατήσει την μπάλα και κατεβεί και πιέσει, θα βρει γκολ. Το ότι συμβαίνει συνέχεια, και πρόσεξε, συμβαίνει κατά κόρον στις περιπτώσεις που μαζεύεται για να κρατήσει το αποτέλεσμα, παίζοντας και με τον χρόνο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη απόδειξη αδυναμίας. Δεν είναι δηλαδή ότι συμβαίνει, ξέρω εγώ, μπαίνει άσχημα, στο τέταρτο λεπτό γίνεται μια γκάφα, λέμε πότε θα σταματήσουν αυτά τα πράγματα κτλ. Όχι. Εκεί που αποφασίζει να παίξει, ας πούμε, ακόμα περισσότερο ψυχωμένα, ακόμα περισσότερο προσεκτικά, ακόμα πιο πολύ με το χρονόμετρο. Κρατάτε, παιδιά, γιατί τελειώνει, έρχεται τον γκολ του αντιπάλου. Γιατί όσο σε αυτή την άμυνα, την ασταθέστατη, προσθέτει πίεση το ίδιο το γεγονός, η ίδια η ανάγκη δηλαδή να κρατήσει το αποτέλεσμα, όλα γίνονται χειρότερα. Όλα. Δηλαδή έχετε και δέχεται και γκολ, τα οποία δεν είναι, δεν εξαιρέσει εκείνο τον γκολ το περίεργο που έχει δεχτεί από τη Μακάμπη, όλα τα άλλα γκολ τα οποία έχει δεχτεί από ένα μέτρο. Αμέσως από τη μικρή περιοχή. Δηλαδή είναι σαν ένας, πώς το λένε, μποξέρ, ο οποίος βάζει τα γάντια μπροστά και μαζεύεται στην γωνία, ας πούμε, και ο άλλος του ρίχνει και κάποια στιγμή ο άλλος πέφτει νοκάουτ. Έτσι θα γίνει. Δεν θα πέσει νοκάουτ. Αφού δεν παίζει, δεν κάνει κάτι, δεν αντιπιτίθεται, δεν προσπαθεί. Λοιπόν, και το ξαναλέω, πρέπει πάντα να προσμετράμε ότι μας βλέπουν και οι άλλοι. Μας διαβάζουν, μας αναλύουν, ξέρουν με ποιους έχουν να κάνουν, ξέρουν τι έχουν να φοβηθούν και ξέρουν πώς θα μας αντιμετωπίσουν. Και στην περίπτωση των ελληνικών ομάδων φέτος το καλοκαίρι, όλων των ελληνικών ομάδων, το τραγικό κατά τη γνώμη μου είναι ότι αυτοί που τους αντιμετώπισαν και τους απέκλεισαν και τους δυσκόλεψαν και τους έκαναν οτιδήποτε, δεν έκαναν τίποτα περισσότερο από το να παίξουν μία σταλιά ποδόσφαιρο. Να κάνουν δηλαδή τα απολύτως λογικά, να έχουν τρία χαφ για να μπουν στο γήπεδο, ας πούμε, να δώσουν μια όθηση όπως έγινε και σήμερα, να έχουν πίστη στο αποτέλεσμα. Να έχουν κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο είναι το λιγότερο, το μήνυμο που μπορεί να περιμένεις από ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη παίζουν εμάς. Κάτι θα έχουν κάνει, ας πούμε, κάποια
Άρα τι, και κάποια ποιότητα θα έχουν, εν πάση περιπτώσει. Και εμείς ψαχνόμαστε και χανόμαστε στα απολύτως, πιστεύω, απαραίτητα, τα οποία πρέπει να έχουν ομάδες για να παίξουν στην Ευρώπη. Στο πρωτάθλημα παίζουμε μεταξύ μας, μια χαρά, κανένα πρόβλημα. Στο πρωτάθλημα μπορεί να δεις ό,τι θέλεις. Δεν υπάρχει τίποτα. Το Βαλμπουενά σκόραγε με κεφαλιά. Καταπληκτικό. Το πήγε ο ίδιος, είχε να βάλει γκολ 4-5 χρόνια. Γιατί σημαίνει αυτό? Γιατί τα Γιάννα του δίνουν τη δυνατότητα να φτάσει στη θέση βολής. Άμα φτάσει στη θέση βολής, έχει τέτοια εμπειρία και τέτοια πονηριά και τέτοια ικανότητα που μπορεί να βάλει γκολ ακόμα και με κεφαλιά. Αλλά αυτό πώς πιθανότητες υπήρχαν να το δεις, ας πούμε, σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι? Για μένα ελάχιστες.